Μεγαλύτερη από ό,τι αρχικά πιστευόταν, αναδεικνύεται η καταστροφή που προκάλεσε σε καλλιέργειες η πολύμερη βροχόπτωση, χτυπώντας ανεξαίρετα όλες τις περιοχές στη Δυτική Αχαΐα. Το μεγάλο πρόβλημα εστιάζει στα κυπευτικά και κατά δεύτερον στη σταφίδα, αφού σε καρπούζι, πεπόνι, πατάτα η κακοκαιρία βρήκε τα προϊόντα στα μέσα παραγωγής μέχρι και τα τέλη της. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, Γιώργος Βεσκούκης, δηλώνει ότι τελικά οι ζημιές είναι πιο πολλές από τις περσινές του Ιουλίου, από χαλάζι, και αγγίζει σε ποσοστό περίπου το 70%. Η ζημιά αποκαλύπτεται βέβαια ακόμα, καθημερινά και μετά το πέρας των νεροποντών, με τους αγρότες να λένε ότι χωρίς εμάς κανένα κράτος δεν πάει μπροστά. Τώρα, με τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος, δυστυχώς για μας, λένε οι αγρότες, δεν σταματάει η πληρωμή εύκα, εφορίας και ούτε κανείς μας θα δώσει για πετρέλαιο, εγείροντας θέμα άμεσης καταβολής αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ. Περισσότερο στο αγροτικό κεφάλαιο. Οι άνθρωποι έχουν πάθει, οι αγρότες μας έχουν πάθει πολύ μεγάλες ζημίες. Αυτοί που έχουν περισσότερο, αυτοί με τα καρπούζια και τα πεπόνια, αλλά και με τα μπέλια έχουμε θέματα πάρα πολλά. Ναι. Και εξέχωρα ότι ήδη είχαμε μπει και φτιάχναμε την αγροτική οδοπία και πάλι τα προβλήματα από την αρχή. Δεν σταματάει καθόλου ο καιρός. Και να φανταστείτε ότι μέχρι στις 31 έκτου ο Δήμος μας ήταν σε έκτακτη ανάγκη. Είχαμε ζητήσει προημερών από την περιφέρεια και θα συνεχιστεί ο Δήμος πάλι σε έκτακτη ανάγκη. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα.